εκδήλωση παρέμβαση εδώ στην πύλη του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Είναι μία από τις δεκάδες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζί και με άλλους φορείς της πόλης, αλλά και πανελλαδικά που έχουν γίνει στα νοσοκομεία. Και δεν είναι τυχαίο που αποτελεί και το βασικό περιεχόμενο στη σημερινή μας απεργιακή κινητοποίηση που έχουν κηρύξει δεκάδες εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, καθώς και η ΑΔΕΒΗ στο δημόσιο τομέα σε όλη τη χώρα. Είμαστε στο σημείο 0, κατά τη γνώμη μας. Αν δεν είναι έγκλημα το γεγονός ότι ενώ τώρα πια είναι η κατάσταση στο ΚΕΠΕΝΤΕ, στο απροχώρητο, πώς να το πω, εδώ στα νοσοκομεία, όταν έχουν γεμίσει οι κλίνες ΜΕΔ, όπως περιγράψαν και οι γιατροί, ας πούμε, πριν, όταν πια τα νοσοκομεία έχουν φουλάρει και όχι μόνο της περιοχής μας και όλης της χώρας. Και την ίδια στιγμή όλα αυτά τα γνωρίζει με κυβέρνηση και δεν παίρνει κανένα μέτρο, νομίζουμε ότι είναι πια ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και την κύρια ευθύνη την έχει η ίδια η κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και την επίταξη όλων των διαθέσιμων ιδιωτικών δομών που εδώ υπάρχουν πάρα πολλές, ας πούμε, στην περιοχή μας. Φτάνει στο σημείο την ίδια στιγμή που διαροπάλου έρχεται να επιβάλλει τα μέτρα της ατομικής ευθύνης στον κάθε εργαζόμενο, στον κάθε, ας πούμε, πολίτη, παίρνοντας μάλιστα ακόμα και την αστυνομία και την ασφάλεια εδώ πέρα, ας πούμε, σήμερα, στους λίγους δεκάδες εργαζόμενους με τα μέτρα και τις αποστάσεις που βλέπετε, ας πούμε, ότι τηρούμε. Λοιπόν, παρακαλάει λοιπόν τους κλινικάρχες για να διαθέσουν έστω και μια κλίνη, ας πούμε, μέτρα. Αυτή είναι λοιπόν η αποφασιστικότητα που δείχνει, ας πούμε, η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό το προδιαδεκτικό.